σκότωμα θέλω. Σκότωμα, βρε, που κάθομαι και σ' ακούω. Ορίστε τα αποτελέσματα. Βγάλ' τα, βρε, αυτά από τα αυτιά σου και κοίτα εδώ πέρα. Γιατί τέτοιες απογευματινές εκρήξεις? Ορίστε. Ορίστε τι παθαίνω για να σ' ακούω, βρε, το έφαγε ο σκόρος. Και φταίω εγώ που εκτρέφουμε σκόρους εδώ μέσα. Εσύ φταίς, μάλιστα. Σου έλεγα πήγε να πάρεις ναφταλίνη να βάλουμε τα ρούχα. Όχι εσύ. Βρε, πήγε να πάρεις ναφταλίνη. Μου λέγες, πώς μου το έλεγες, εσύ είσαι out. Με την ναφταλίνη βρωμάνε τα ρούχα. Ορίστε τώρα. Ορίστε τώρα που δεν βρωμάνε. Φόρεσε τα τρύπια. Όχι να την πληρώσω τώρα εγώ την ύφη. Εγώ σου είπα μη βάλεις ναφθαλίνη γιατί βρωμάει. Δεν σου είπα να τα βάλεις έτσι σκέτα στο ντουλάπι. Θα σε έπαιρνες απ' τ' άλλα. 1000 προϊόντα έχουν βγει τώρα που μυρίζουν ωραία. Τότε γιατί δεν αγόρασες? Σου είπα πήγαινε στο φαρμακείο να πάρεις. Όλα από μένα τα περιμένετε εδώ μέσα. Ολόκληρο φαρμακοποιό γαμπρόπα να κάνεις. Τι να σου πω, βρε παιδάκι, τι να σου πω, τα έχω χάσει με σένα. Είσαι το ανεδέστερο πλάσμα που έχω δει στη ζωή μου. Βρε, ήθελα να ξέρα, από ποιον πήρες? Μην ξεχνάς ότι είμαστε ένα σόι, απόγονό σου είμαι. Δεν έχεις πάρει από μας, του πατέρα σου πήρες. Αυτός ήταν στριμμένος και Θεός χωρέστον έχει. Έλα, μωρέ, τώρα. Έλα, μη μου στεναχωριέσαι. Αφού τώρα έγινε που έγινε η ζημιά, στεναχωριέσαι κι εσύ. Θα μου πάθεις τίποτα, θα γίνουν δύο τα κακά. Τώρα που μου το είπες, θα πάω εγώ και θα σου πάρω το καλύτερο. Θα τους κάνουμε όλους τους κόρους μακαρίτες. Γενοκτονία σωστή. Θα κάνω να πατήσεις κόρος εδώ μέσα, ίσα με 10 χρόνια. Τώρα. Κατόπιν εορτής. Αυτά βρε γίνονται το καλοκαίρι. Εντάξει, άμα δεν θες, δεν πάω. Δεν είπα να μην πας. Δεν είπα να μην πας, αλλά είπα αυτό έπρεπε να το έχεις κάνει από καιρό. Άντε, άνοιξε. Είδες, όλο διαταγές είσαι. Κάνε κι εσύ κάτι. Όλα από μένα τα περιμένετε εδώ μέσα. Άντε να χαθείς πια. Άντε να χαθείς, βρε, δεν θέλω να μου κάνεις τίποτα. Άντε κάτσε εκεί που κάθεσαι. Άμα πια δεν τρώγεσαι. Α, εσύ είσαι. Καλησπέρα, λέει ο κόσμος. Εκτός κι αν είμαι ανεπιθύμητη εδώ μέσα, οπότε πες το μου να το ξέρω και να μην σας ενοχλώ. Άσε με, βρε, Ζανέτ. Άσε με κι εσύ όρεξη έχεις. Hello, Irene. Στεναχώρια που έχω. Δεν μου λες, τι συμβαίνει τέλος πάντων σε αυτό το σπίτι? Ορίστε, εδώ κοίτα, τι μου έκανε ο σκόρος. Γιατί δεν έβαλες ναφταλίνη στα μαλλινά σου? Άκουσα τούτο, που μου είπε να μην βάλω ναφταλίνη γιατί βρωμίζει τα ρούχα. Αχ, μην την ακούζανε τη γιαγιά μου, γιατί λέει ό,τι θέλει. Εγώ της είπα, μην βάλεις ναφταλίνη γιατί βρωμάει, αλλά δεν της είπα να τα βάλεις σκέτα μέσα στο ντουλάπι. Σήμερα υπάρχουν τόσα φάρμακα για το σκόρο. Ορίστε. Πες τα, Χρυσόστομη. Λοιπόν, κοίταξε, μη στεναχωριέσαι για ένα μπλουζάκι τώρα. Σου φάγε τίποτα άλλο? Ευτυχώς, όχι. Ωραία. Μόνο κάτι καλτσάκια μάλινα της Κατερίνας που τα φοράει όταν κάνει πολύ κρύο με τις μπότες της. Εντάξει, αν είναι μόνο για τα καλτσάκια, μικρό το κακό. Θα αγοράσουμε καινούργια στις εκτόσεις. Εκτόσεις? Mm-hmm. Ποιες εκτός, καλέ, ακόμα δεν άρχισαν. Μα αστειεύεσαι, τώρα υπάρχουν τα καλά. Βέβαια, άμα πας στο τέλος, αγοράζει ό,τι έχει περισσέψει. Δεν μου λες εσύ τι κάνεις, πότε θα βγεις να ψωνίσεις? Να σου πω, το σκέπτομαι ακόμα, γιατί είχαμε πολλά έξοδα και θέλω να κάνω οικονομία. Μα ακριβώς για να κάνεις οικονομία πρέπει να πας να ψωνίσεις. Εγώ ό,τι βλέπεις και φοράω επάνω μου, το αγοράζω στις εκτόσεις. Το Φεβρουάριο τα χειμωνιάτικα, τον Αύγουστο τα καλοκαιρινά. Και έτσι με το κοντίλι του ντυσίματος παίρνω πιο πολλά πράγματα. Ναι, αλλά αυτό το κοντίλι του ντυσίματος που λες εσύ, εμείς το έχουμε εξαντλήσει. Το φάγαμε στις γιορτές, θα μου πει η Κατερίνα. Να την πάλι η Κατερίνα. Α, όχι, όχι, Ζανέτ μου, η γιαγιά φταίει. Η Κατερίνα, του μπάρετε. Αλλά δεν τη μιλάει και η Σοφία με ένα ύφος απότομο έτσι που να μην σηκώνει αντίρρηση, ρε παιδί μου. Να της πει, Κατερίνα, άφησε μου κάτι λεφτά, έχω να κάνω κάτι ψώνια. Όχι, ποτέ. Η Σοφία αρχίζει με το γνωστό ύφος. Κατερίνα μου, δεν νομίζεις ότι πρέπει να πάρουμε αυτό? Όχι, δεν νομίζω, λέει άλλη. Ίδιος Αντάμ Χουσέιν. Αφού τη ρωτάει, τι να πει. Ύστερα σου λέει, πού θα πάει, θα με παρακαλέσει. Γιατί της αρέσει να την παρακαλάνε. Ενώ άμα της το πεις με ένα είκος που δεν σηκώνει αντίρρηση, δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Δεν μου λες, παρακαλώ, εσύ που κάνεις την έξυπνη, τι νομίζεις, ότι μόλις πω της Κατερίνας δώσε μου λεφτά να πάω να ψωνίσω, θα μου τα δώσει χωρίς συζήτηση? Άμα της το πεις όπως το λέω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς φαίνεται πως δεν ξέρεις καλά τη θεία σου? Λοιπόν, ίσα να κάνουμε ένα πειραματάκι. Ας την να μπει μέσα, ας την να καθίσει λιγάκι και ύστερα της το πετάς. Τι να της πετάξω? Να μπει στο θέμα, θέλει να πει. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, θα κάνεις έτσι την αδιάφορη. Και σε κάποια στιγμή, έτσι χωρίς να συμβαίνει τίποτα, θα της πετάξεις έτσι χωρίς να την κοιτάς κιόλας, ε. Ναι. Κατερίνα μου, άφησε μου 100.000 γιατί πρέπει να πάω για ψώνια. Σκεφτεί, αμέσως θα μου τα δώσει, χωρίς εξήγηση, έτσι. Όσο κι αν σου φαίνεται απίθανο, θα σου τα δώσει.
Επιτέλους, άμα δεν σου τα δώσει, μεταχειρίζεσαι τον άλλο τρόπο. Δοκίμασε όμως μια φορά και έτσι. Αλλά πούσα να τη το πει πολύ απλά και καθημερινά, σαν τη κάτι πολύ συνηθισμένο. Πώς λέμε, Κατερίνα, δω με ένα πεντάρικο να πάρω να ακούω τη σπίρτα. Έτσι. Τι είναι, έρχεται. Στα ωστόσο να το πω αυτό μέσα στην κουζίνα. Να μην το δει έτσι σκοροφαγωμένο, γιατί μετά. Ποιο την ακούει, κάτι θα πω. Γεια σας! Γεια σου, Κατερίνα! Πώς και έτσι μόνες, πού είναι η μαμά σας, άφησε! Τώρα έρχεται! Ζανέτ, θα το πιούμε ένα ουισκάκι! Αχ, ναι, βρε, Κατερίνα, μου τραβιέται το άτιμο τέτοια ώρα! Ζανέτ, σε λένε σένα! Δεν το κατάλαβα, γιατί μόνο όσοι τις λένε Ζανέτ πίνουν ουίσκι. Αυτά μας έλειψε τώρα, να σε μάθουμε να πίνεις και ουίσκι. Γιατί κακό είναι. Και βέβαια είναι κακό. Τώρα τότε εσείς γιατί το πίνετε. Γιατί εμείς είμαστε μεγάλες. Σε γελάσανε, εγώ δεν έχω πίεση, εσύ έχεις. Βρε, άντε τώρα που μου κάνεις και την έξυπνη. Πήγαινε μέσα, φέρα και τα παγάκια. Δεν χρειάζεται, τα φέρνω εγώ. Μπράβο, Σοφία μου. Η Σοφία μου είναι η καλύτερη μάνα στον κόσμο. Εσύ είσαι η καλύτερη κόρη. Και βέβαια είμαι. Έχεις κανένα παράπονο από μένα, Σοφία μου. Κανένα, Κατερίνα μου, κανένα, απολύτως. Βλέπεις, τα βλέπετε. Ναι. Α, τώρα που το θυμήθηκα, μην το ξεχάσω. Α, αύριο, Κατερίνα μου, πριν φύγεις, σε παρακαλώ να μου αφήσεις 100.000 για να πάω να ψωνίσω. Πού θες να τις αφήσω, μανούλα μου? Α, όπου θέλεις, Κατερίνα μου. Για έλα εδώ, για να δω, μανούλα μου. Τι να δεις, Κατερίνα μου? Έχεις πυρετό, μανούλα μου. Όχι, Κατερίνα μου, μια χαρά είμαι, δεν έχω τίποτα, πολύ καλά είμαι. Πώς έχεις, μανούλα μου, αφού παραμιλάς? Ακού 100.000. Μαρσά, δεν τρέπεσαι, έτσι κάνει καλύτερη κόρη στον κόσμο. Για να ψωνίσεις τις εκτόσεις τη ζητάει. Ούτε θα παίξει χαρτιά, ούτε θα πάει στα μπουζούκια. Για να σου κάνω οικονομία, Κατερίνα μου. Το σπίτι έχει ανάγκες. Εγώ έχω ανάγκες, εσύ έχεις ανάγκες. Και είναι και βιαστικές, βρε, ακόμα δεν άρχισαν οι εκτόσεις και εμείς. Τρέξουμε να μπούμε πρώτα στα μαγαζιά να ψωνίσουμε, μπας και δεν προφτάσουμε. Βεβαίως, πρέπει να πάμε γρήγορα, γιατί μπορεί να μην προφτάσουμε. Μπορεί να πάνε οι άλλοι και ό,τι καλό έχει να το πάρουν. Μωρ, τι το συζητάς, αφού όσα λεφτά τις δώσεις για το σπίτι θα πάνε. Για σένα είναι, Κατερίνα μου. Για το σπίτι προορίζονται. Και κανονικά έπρεπε να σου ζητήσω 200. Εντάξει, σταματήστε, με βρήκατε μόνοι και πάστε όλες μαζί απάνω να με φάτε. Εντάξει, μωρέ, θα σου δώσω τις 100.000. Βάλε τώρα να πιούμε τα ουισκάκια μας. Αχ, ξεποδαριάστηκα. Αν βρίσκαμε ταξί πιο γρήγορα, δεν θα κουραζόμαστε τόσο. Ποιο ταξί, βρε, ποιο ταξί. Εγώ είχα γίνει πτώμα από μέσα από τα μαγαζιά. Αχ, να καθίσω λιγάκι. Καλώστα μου που μου κουβάλισαν όλη την αγορά στο σπίτι και μου τεζάρανε. Ξέρεις τι κόπος είναι να ψωνίζεις τέτοιες μέρες. Αυτό για να εκτιμήσεις επιτέλους και τη δική μου την προσφορά μέσα από το σπίτι. Τέλος πάντων, άσε τη δική σου την προσφορά και ανοίξτε τα πακέτα να δούμε πού πήγε το χρήμα που μας πήρατε. Όχι, για να δείτε κι εσείς τη δική μου την προσφορά. Αχ, να βγάλω λίγο τα παπούτσια μου, ρε Κατερίνα μου. Βγάλ τα, μανούλα μου. Πονέσανε τα πόδια μου, μωρέ παιδάκι. Πα, τι δρόμους κάναμε. Ρε Κατερίνα μου. Τι νομίζω ότι είναι 100.000. Έβλεπα τις άλλες κυρίες. Να τα πάκα τα 5.000. Τέλος πάντων και του χρόνου. Να είμαστε καλά, μαμά. Εδώ μέσα τι έχεις? Α, δεν τίποτα. Ένα πρόχειρο φουστανάκι. Α, πρόχειρο. Ναι. Καλό είναι, ωραίο. Ωραίο είναι. Εδώ τι έχεις? Α, τίποτα. Ένα πρόχειρο μπλουζάκι. Α, πρόχειρο κι αυτό, ναι, ε. Ναι. Κι αυτό καλό είναι. Ναι, καλό και φτηνό. Ναι, φτηνό. Εδώ τι έχεις? Μια πρόχειρη φουστίτσα. Γέμισε τα πρόχειρα, ρε παιδί μου. Πολλά πρόχειρα πήρες. Χρειάζονται, Κατερίνα μου, χρειάζονται. Έλος πάντων, για μένα τι πήρες? Α, θα σου δείξουμε στο τέλος. Δεν μ' αρέσει αυτό. Πάμε παρακάτω. Εδώ τι έχεις, μαμά? Εκεί είναι μια πρόχειρη ρομπίτσα. Γιατί υπάρχουν και επίσημες ρομπίτσες? Όχι, αλλά υπάρχουν πολύ πιο ακριβές. Πάμε παρακάτω. Εδώ τι έχεις? Τίποτα, μωρέ. Ένα ζευγάρι πρόχειρα παπουτσάκια για μένα. Απρόχειρα κι αυτά. Τελείωσε. Εγώ το ξέρεις. Άλλωστε δεν είμαι στα κυριλέ. Ναι, ξέρω. Εσύ φοράς τα σκισμένα. Ακριβώς. Όχι ακριβώς, ακριβά να λες. Γιατί στοιχίζουν μια περιουσία. Κάθε σκίσιμο και 10.000. Μ' αρέσει που τα παίρνεις κι εσύ, ναι. Τι, ό,τι να είναι, θα φορέσουμε πάνω μας. Και πρέπει να του δώσει του αλουνού, βρε, μια περιουσία για να σου πατήσει μια ψαλιδιά. Δεν μπορείς να πάρεις με τα κουλά σου ένα ψαλίδι και να πατήσεις όσες ψαλιδιές θέλεις. Τέλος πάντων, παρακάτω, εδώ τι έχεις? Α, μια πρόχειρη ζακετούλα. Α, πρόχειρη κι αυτή. Ναι. Τελειώσαμε με τα πρόχειρα. Τελειώσαμε. Ναι, μ' αρέσει που θα ψωνίζετε για μένα. Λοιπόν, τώρα κλείσε τα μάτια σου
γιατί πρόκειται για έκπληξη. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια μου. Αρκετές εκπλήξεις είχαμε τα πρόχειρα εδώ πέρα. Έλα σε παρακαλώ, κλείσε τα μάτια σου να δεις τι σου πήραμε. Μα τρελάθηκες πια, κυρία Σοφία. Άμα κλείσω τα μάτια μου, πώς θα δω τι μου πήρες. Θα τα ανοίξεις όταν θα σου πούμε εμείς. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα δούμε. Μην τα ανοίξεις ακόμα, θα σου πω εγώ πότε θα τα ανοίξεις, έτσι. Λοιπόν, και τώρα άνοιξε τα ματάκια σου να δεις τι σου πήραμε. Πούντο. Τι πούντο. Αυτό που μου πήρατε. Άρα το κρατάει γιαγιά, δεν το βλέπεις. Τι είναι αυτό. Κιλοτίτσα. Από αυτές που φοράνε σήμερα οι γυναίκες. Ποιες γυναίκες τις φοράνε. Οι σύγχρονες βέβαια, οι μοντέρνες. Είσαι σίγουρη ότι οι σύγχρονες σοβαρές γυναίκες φοράνε αυτά τα ρεζιλίκια. Η Ειρήνη μου είπε, αυτή. Εγώ. Εσύ δηλαδή άρχισες και φοράς τέτοια. Βεβαίως και με κάνουν και πολύ σεξ. Ωραία, πάρε και αυτό και πήγαινε σε κανένα πορνοπεριοδικό να σε φωτογραφίσουνε. Τώρα δεν θέλω να ακούω βλακίες, το πούπουλο σε πείραξε, βγάλ το. Βρεζόν, άντε και το βγάλω το πούπουλο. Εγώ πώς θα χωρέσω εδώ μέσα, μπορείς να μου πεις. Ευκαιρία να δυνατήσεις κι άλλο. Μπορεί να τα ξαφανίσω, αν δεν χάσω από εδώ, αν δεν χάσω. Έλα, κουλάρισε, θίτσα, μου μας πάθηκε τίποτα από τη σύγχυση. Καλά, αυτή δεν έχει μυαλό. Εσύ όμως με το τρελό αυτό. Για έκπληξη το πήραμε, βρε Κατερίνα μου. Για αστείο. Δεν σου είπα εγώ, παιδί μου, ότι η κόρη σου δεν έχει χιούμορ. Χιούμορ, ε! Πήρατε για εσάς τα πρόχειρα και εμένα μου φέρατε αυτό το ρεζιλίκι να παρασταίνω την Τσιολίνα. Για να γελάσεις, βρε Κατερίνα μου, το πήραμε. Για να γελάσεις. Σε καρδίστηκα στα γέλια. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, οι αγορές του σπιτιού θα γίνονται από μένα και μόνο από μένα. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και εσείς θα τα αγοράζω εγώ. Και τότε να δείτε τι γέλια έχουμε να κάνουμε. Να δείτε τι γέλια έχουμε να κάνουμε. Ορίστε, 2 η ώρα και ακόμα να φέρει τα ψώνια. Τι ώρα θα φάμε. Να τις βάλεις τις φωνές, να τις κάνεις παρατήρηση. Μάνα της είσαι. Μην την αφήνεις να σου παίρνει τον αέρα. Σόπα, σόπα, έρχεται. Εδώ είμαστε, φτάσαμε. Φτάσατε, φτάσατε. Αλλά τι ώρα είναι αυτή που φτάσατε. Με τρελαθεί στην πείνα. Αχ, τι κούραση είναι να γυρίσεις στα μαγαζιά να ψωνίζεις. Ελάτε μαζί μου στην κουζίνα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, τέτοια ώρα που γυρίζεις, πώς θα σου μαγειρέψω και τι ώρα θα φάμε. Δεν θα αργήσουμε καθόλου, τα έχω εδώ όλα έτοιμα. Εγώ θα φάω έτσι πρόχειρα από το φαστουντάδικο πήρα, ένα ψάρι πανέ. Μία σαλάτα για μένα και ένα ζελέ για μένα. Για μας τι έφερες? Αυτό εδώ το αγγούρι. Μπορείτε να το φάτε όπως θέλετε. Ή να το κόψετε στα τέσσερα ή να το κάνετε σαλάτα. Έλα σε παρακαλώ. Άσε τα πρόστιχα αστεία. Καθόλου πρόστιχα. Από εσάς τα πήρα. Κιλοτίτσα με πούπουλο εσείς, αγγούρι εγώ. Κιλοτίτσα με πούπουλο εσείς, αγγούρι εγώ. Μία σας και μία μου. Ήθελα να ξέρω τι διαβάζεις τόση ώρα στην εφημερίδα και δεν έρχεσαι να δουλέψεις. Τώρα είμαι στις κηδείες σου. Φτάνεις μέχρι εκεί. Αφού τις γράφουν να μην τις διαβάσω. Εγώ, άμα πάρω εφημερίδα, διαβάζω πρώτα τους μεγάλους τίτλους. Μετά διαβάζω τις κηδείες και τα μνημόσυνα να δω πως μας έφυγε κανένας γνωστός. Μετά διαβάζω τους γάμους να δω πως κρεμιέται κανένας γνωστός. Και στο τέλος διαβάζω τις διαφημίσεις. Μην μου πεις ότι διαβάζεις και τις διαφημίσεις. Αφού τις γράφουν, τι, να μην ενημερωθώ. Και ποιες διαφημίσεις διαβάζεις δηλαδή? Όλες, μέχρι και αυτές που είναι για τους detective. Α, ναι. Ξέρω και τις άλλες που είναι για τα medium. Μωρέ, σήμερα οι πάντες διαφημίζονται. Στην εποχή μας, άμα δεν κάνεις διαφήμιση, σε περνάνε στον ντούκου. Δεν υπάρχεις, δεν σε ξέρουν. Περνάς απαρατήρητος, θες να πεις. Στο σβηστό. Διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, φιγούρα. Τι είσαι, γιατρός, δικηγόρος, ασφαλιστής. Δεν φτάνει να είσαι καλός γιατρός ή δικηγόρος ή ασφαλιστής. Πρέπει να κάνεις και διαφήμιση. Εγώ πάντως δεν έχω δει δικηγόρους και γιατρούς να διαφημίζονται σε εφημερίδες και περιοδικά. Αυτό τουλάχιστον δεν το έχω δει πουθενά. Διαφημίζονται αλλιώς αυτοί. Ανοίγουν το σπίτι τους. Καλά, μιλάμε για πολύ σπίτι, ε. Γεμίζουν το σπίτι λοιπόν κόσμο και σε κυπόκοσμο. Στείλουν και το μπουφέ με τα καρσόνια. Τους ποτίζουν και μπόλικο ουίσκι μπόμπα αλλά στο σικ. Και την άλλη μέρα διαβάζεις εφημερίδες. Ο κύριος και η κυρία Τάδε δεξιώθηκαν στην πολυτελή βίλα τους. Τον Τάδε, την Τάδε με τους Τάδε. Τι έκαναν δηλαδή? Διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, φιγούρα. Φάτε και πιείτε, αλλά άμα σας πονέσει το νεφρό θα έρθείτε σε μένα γιατί εγώ είμαι ο καλός γιατρός. Αυτό κάνουν και οι δικηγόροι και όλοι. Δεν έχεις άδικο. Οι δημόσιες σχέσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Εγώ, ας πούμε, αν είχα δημόσιες σχέσεις, θα είχα άλλη τύχη σήμερα. Τι κάθεσαι λοιπόν, από αύριο όπου βλέπεις δεξίωση, όρμα. Μην τον κοροϊδεύεις καθόλου. Βέβαια δεν είναι ανάγκη να πάω σε δεξιώσεις, μπορώ να πάω όμως και στην καφετέρια της ξαδέφης μου. Όπου υπάρχει κόσμος δηλαδή. Διότι σήμερα, όσες πιο πολλές γνωριμίες έχεις, τόσο περισσότερο βολεύεσαι στη ζωή. Αλλιώς ψάχνεις κάπου να χωθείς, να πάρεις κάνα μεροκάματο
Και άμα θες να αγοράσεις κανένα ζευγάρι κάλτσες, περιμένεις πότε να έρθουν οι εκτόσεις. Αλήθεια, τώρα που πάει εκτόσεις. Ορίστε, κοντεύουν να τελειώσουν και εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Τι να πάρεις, ρε, τι να πάρεις, αφού τα κουμπάς κάθε βράδυ στα μπαράκια. Οι εκτόσεις, αγόρι μου, είναι για αυτούς που τα έχουν και τα μαζεύουν. Λάθος, κύριε, οι εκτόσεις είναι για αυτούς που δεν τα έχουν. Είναι για αυτούς που δεν μπορούν να αγοράσουν σε κανονικές τιμές. Ρε, έχεις δει τι γίνεται στα καταστήματα αυτές τις μέρες. Πού να δώσω, αφού δεν έχω πάει πουθενά. Χαμός γίνεται, πήγαινε να δεις. Και να πας στα γυναικεία ήδη να δεις τις γυναίκες πώς κάνουν. Να πάρουμε και αυτή τη φούστα, να πάρουμε και αυτή την πλούσα, να πάρουμε και αυτό το φόρεμα. Α, και εκείνο το παλτό με τη γούνα. Και εκείνα τα παπουτσάκια τώρα που τα βρήκαμε φτηνά. Φτηνό το ένα, φτηνό το άλλο, η φτήνια τρώει τον παρά που λέει και η παροιμία. Αλλά για να το φάει τον παρά πρέπει να τον έχει. Understand? Εγώ το μόνο που θέλω να πάρω είναι ένα καλό μπουφάν. Εσύ τι θες να πάρεις? Άσε με εμένα, δεν είμαι για έξοδα εγώ. Όχι να κλαίγεσαι κι εσύ τώρα, να κλαιγόμαστε εμείς, αλλά να κλαίγεσαι κι εσύ, τουλάχιστον τα οικονομάς. Οικονομάω, αλλά πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι. Ο γάμος δεν είναι εύκολη υπόθεση, φίλε. Αυτό λέω κι εγώ κάθε μέρα, αλλά δεν με ακούς. Πώς αποδράσεις, κυρία Θάλια? Βέβαια. Όταν πρόκειται για τη μάνα σου, ξεχνάς πολύ εύκολα, βλέπω. Τι μου είπες το πρωί? Τι σου είπα το πρωί? Δεν σου ζήτησα χρήματα για να πάω σε εκτός να πάρω μερικά πράγματα και μου λες δεν έχω μαζί μου, παίρνω από το μαγαζί να σου δώσω. Δεν σου είπα να περάσεις σήμερα. Τέλος πάντων. Έλα. Πάρε εδώ 10.000. Έλα τώρα, αστεία λες, στη λαϊκή θα πάω. Πρώτα-πρώτα, αν θες να ξέρεις, δεν πρέπει να σου δώσω τίποτα γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε απ' όλα. Εσύ, που ό,τι βρεις τα αγοράζεις. Οι ντουλάπες σου είναι γεμάτες. Εγώ, απόκριες έρχονται. Θα πάμε σε ένα χορό, σε μια διασκέδαση. Τι θα βάλω, παιδί μου? Πώς είσαι τόσο σίγουρο ότι θα πάμε σε χορό? Νέο παιδί είσαι, κοπελιά έχεις. Μέσα θα μείνετε τις απόκριες. Εντάξει. Θα πάρω την Ελένη να πάμε κάπου να πιούμε ένα ποτό. Μόνοι σας? Ναι, μόνοι μας, γιατί θέλουμε και ταντά μαζί μας. Ναι, ταντά είμαι εγώ. Ρε μάνα, δεν είμαστε για μεγάλες εξόδους. Αυτές τις μέρες όπου και να πας πρέπει να αφήσεις 5.000, ρε. Εντάξει. Δεν μπορείς δηλαδή στη μάνα σου να κάνεις κι εσύ κάτι, να ξοδέψεις ένα 5.000 για αυτή. Δεν είναι ένα το 5.000, γιατί και μόνη σου το είπες ότι είναι πολλά άλλα 5.000 που πρέπει να δώσεις για να ντυθείς εκτόσεις να πάμε μετά να τα ξοδέψουμε στο κέντρο. Εντάξει. Δεν πρόκειται να βάλω τίποτα. Θα βάλω το περσινό μου. Το περσινό δηλαδή. 3 χρόνια είναι που φοράω το ίδιο πράγμα και να σου κάνω οικονομία. Μην κλαις ρε μάνα τώρα, θα μπει και κανένας άνθρωπος μέσα και ποιος ξέρει τι θα νομίζει. Μόνο η μάνα ξέρει να κάνει θυσίες για σένα, να μην του λείψει τίποτα του Ιάσονα. Όλα του Ιάσονα. Και την μπουκιά μου σου δίνα. Την έβγαζα από το στόμα μου και στην έδινα. Που δεν παντρεύτηκες για να μην έχω πατριό. Μάλιστα, κύριε. Και δεν μ' άφησες ποτέ σε ξένα χέρια. Ποτέ, ουδέποτε. Και με μεγάλωσες με μεγάλες θυσίες. Μάλιστα. Και γιατί όλα αυτά, παρακαλώ, ε. Για να σε παίρνω όταν μεγαλώσω τις απόκριες στα κέντρα να μπεκροπίνεις. Πολλά λες. Δώσ' μου τις 10.000 και πηγαίνω που θες, δεν με νοιάζει. Εγώ θα πάω με την Ιβόνη να παίξω μπιρίμπα. Να και μπιρίμπα, η κυρία Θάλια. Να και μπιρίμπα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια. Όπω, να καθίσω κάπου γιατί έχουν πιαστεί τα πόδια μου. Δεν με κρατάνε. Πού έτρεχες? Πού θες να τρέχω, στις εκτόσεις. Εσείς αλήθεια κάνετε εκτόσεις? Στα φάρμακα. Απέναντίες τα κρυβαίνομαι. Χωρίς καινούριο φουστανάκι κάνεις, χωρίς φάρμακα δεν κάνεις. Πολύ πράγμα ψώνεσες, βλέπω, ε. Α, βέβαια. Εγώ κάθε φορά που είναι εκτόσεις ψωνίζω. Ό,τι φοράω στις εκτόσεις το έχω πάρει. Εσείς δεν ψωνίσατε τίποτα? Τίποτα. Χιλιάδες φορές το έχω πει της μαμάς, αλλά δεν εννοεί να το καταλάβει. Τι να καταλάβω, αφού έχω απ' όλα. Απ' όλα. Έχετε τώρα. Του χρόνου όμως δεν θα έχετε. Πηγαίνετε λοιπόν και ψωνίζετε από τώρα για του χρόνου. Μα αυτά που θα πάρω τώρα, του χρόνου θα είναι ντεμοντέ. Άσε ρε μαμά, εσύ το λες αυτό. Έχει δίκιο η γογό. Αυτό δεν πρέπει να σας προβληματίζει καθόλου. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι η σικ γυναίκα ντύνεται πάντοτε με την περσινή μόδα. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν μου λείπει τίποτα. Γιατί λοιπόν να ξοδέψω άδικα τα λεφτά μου? Μα για οικονομία. Ξέρεις πόσα κερδίζεις με 3.60? Υπάρχουν ήδη που τα παίρνετε με τα μισά λεφτά. Μάλιστα, 50% έκπτωση. Βέβαια, πρέπει να έχεις και υπομονή, γιατί βγάζουν και πολύ σκαρταδούρα. Αλλά θα πας εδώ, θα πας εκεί, θα ψάξεις και στο τέλος θα βρεις και καταπληκτικά πράγματα και πάμφθινα. Αχ, υπάρχουν κάτι τραπεζομάντιλα, κάτι πετσέτες, κάτι σερβίτσια. Άσε δε, τα υφάσματα είναι. Μα αφού σου λέω ότι έχουμε από όλα αυτά, δόξα τω Θεώ. Οι ανάγκες ενός σπιτιού δεν τελειώνουν ποτέ. Μα δεν θέλω να ψωνίσω, δεν χρειάζομαι τίποτα. Εσύ δεν μου λέγεις ότι θέλεις να πάρεις παπούτσια. Τώρα πάει ο χειμώνας. Όχι, δεν πάει καθόλου. Έχουμε 2 μήνες ακόμα για να μην πω 3. Δεν μου λες. Και οι τιμές είναι καλές. Εγώ τις βρήκα πάρα πολύ καλές. Εδώ που τα λέμε, θέλω ένα ζευγαράκι παπούτσια, βραδινά. Απόκριση είναι, ε. Όλο και κάπου θα πάμε. Ποιος θα πάει, πού θα πάει? Τίποτα. Κάτι λέγαμε για τις εκτόσεις. Ω, κοροϊδεύουνε τον κόσμο. Βρε, καλά στην Ελένη. Πώς θα πω? Γεια σας.
Ψώνησα και ήρθα να ξεκουραστώ. Στις εκτόσεις και εσύ, στις εκτόσεις. Τι να κάνουμε, κύριε Χρήστο. Άμα δεν σου περισσεύουν, περιμένεις τις εκτόσεις για να ψωνίσεις. Έλα, κατέβαινε. Θέλω να πάω να αγοράσω παπούτσια. Τι παπούτσια, θέλω κι εγώ να ψωνίσω. Έλα, κατέβαινε, θείε. Εχθές έδωσα λεφτά στη μαμά σου, βολέψτε τα. Μα τα λεφτά εγώ δεν τα θέλω για μένα. Εγώ θα πάρω ένα ζευγαράκι παπούτσια, το κορίτσι θα πάρει ένα τζινάκι. Τα λεφτά τα θέλω για σένα, Χρήστο, που δεν έχεις τίποτα να φορέσεις τις προκοπής, ούτε ένα πλόβερ. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι πάντα. Όταν ζητάμε εμείς κάτι, όλο αντίρρηση. Άμα το ζητάνε κάποιες άλλες και δεν χρειάζεται να διευκρινίσω, ποιες άλλες εννοώ. Έλα, σταμάτα, Μαλία, να σου δώσω τα λεφτά να μην γίνει με ρεζίλη στο κορίτσι. Αστειεύεστε. Εγώ δεν σας παρεξηγώ καθόλου. Εξάλλου την ξέρω πολύ καλά την κυρία Μαλία. Μπα. Ως τι με ξέρεις, ως ξινή, που λέει και η συναδελφό σου η Κατερίνα. Απέναντίας, ως γλυκιά. Πολύ γλυκιά. Να κι ένας άνθρωπος που με γνωρίζει καλά. Αλλά ο λίγο γκρινιάρα. Τι να κάνω με αυτές που μου κουβαλάει εδώ μέσα, να μην γκρινιάζω. Σταμάτα, Μαλία. Δεν εννοώ την Κατερίνα. Πού αυτή είναι εννοώ. Α. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Άστα κάτω και να καθίσουμε. Α, δεν τα ορίζω τα πόδια μου, δεν τα ορίζω. Δεν πειράζει που κουραστήκαμε λίγο. Πήραμε πάντως ωραία πραγματάκια, ε. Πιστεύεις ότι δεν θυμάμαι τι αγόρασα. Εσύ πάντως, μαμά, είναι να μην πεις για ψώνια. Αν ήταν δυνατόν, θα άδειαζες όλα τα μαγαζιά. Ήταν τόσο νόστιμα και τόσο φθηνά. Ποιος τον ακούει τώρα αυτό, ναι. Α, να μην μιλάει καθόλου, οικονομία του κάναμε. Αχ, και εκείνη η μπουτίκα, παιδάκι μου, στη σκουφά. Πώς κάνανε έτσι εκείνες τρελές. Πέσανε πάνω στα μπουλουζάκια, ποια θα το πρωτοπάρει. Και εκείνο το τυρκουάζι, είδες τι καυγά έκαναν. Ήταν όμως το πιο όμορφο. Κι εγώ ήθελα να το πάρω, αλλά λέω δεν βαριέσαι, άσε τις τρελές θα τσακώνονται. Πήρα το βυσσινί και τελείωσε. Δεν μου λες, δεν τα ανοίγουμε να δούμε τι είναι. Πήρα. Όχι τώρα, σε λίγο, άσε να ξεκουραστούμε. Ευχαριστώ. Ήρθαν τα κοριτσάκια μου. Λοιπόν, τα πήρες εκείνα τα παπουτσάκια. Ναι, τα πήρα. Και όλα αυτά τα πακέτα τι είναι, της Ελένης. Τι κουφάλες, μωρέ θεία, της Ελένης τα πακέτα θα κουβάλαμε εμείς. Τι είναι. Δικά μας είναι, Χρήστο, μην πιάνω άλλο. Μα εσύ δεν πήγες μόνο για ένα ζευγαράκι παπουτσάκι. Θα σου εξηγήσω, Χρήστο. Δεν χρειάζεται καμία εξήγηση. Πήγες ή δεν πήγες για ένα ζευγαράκι παπουτσάκι. Ναι, αλλά βρήκαμε και 2-3 πραγματάκια φτηνά και τα πήραμε. Πρώτα πρώτα δεν είναι 2-3 και από ό,τι βλέπω δεν είναι πραγματάκια. Για να σου κάνει οικονομία, βρε χάριστε. Περίμενε. Κοίταξε εδώ. Κοίταξε αυτό το φουστάνι. Εδώ. Δες το. Δες. Πόσο το πήρε, λες. 25.000. Ω, τσάμπα πράγμα. Δεν είχες φουστανάκι, βρε Αμαλία μου. Γιατί, βρε Αμαλία μου. Για του χρόνου, Χρήστο μου. Ορίστε. Ορίστε. Κοίταξε εδώ. Κοίτα αυτή την μπλουζίτσα. Έκτακτη δεν είναι, έκτακτη. Πόσο την πήρε, λες αυτή. Μα ξέρω εγώ, τσάμπα πράγμα. Ναι. Λοιπόν, να μην πάρω τίποτα. Ε, να μην πάρω ούτε μία ρομπίτσα. Κοίταξε εδώ, φέρει. Α, εδώ αυτή τη ρόμπα. Κοίτα. Αυτή και είναι η τσάμπα. Πέντε. Κατσουστάρικα. Χιλιάρικα φυσικά. Δες την. Και αυτό το δέμα τι είναι. Τίποτα δεν είναι αυτό δέμα, είναι ένα πορτατήφι για το δωμάτιο της μικρής. Α, αυτό είναι πάμφινο. Α, ναι, ξέρω, ο τσάμπα πράγμα. Και... Κάτσε να καθίσω. Σε αυτό το δεματάκι εδώ, το πακετάκι. Τίποτα, ένα βραδινό φουστάνι. Εδώ κάτι θα πληρώσατε. Ας είναι τα γράμματα, μωρέ, χρήσε. Πώς το πήραμε. 70.000. 70.000 από 150. Oh. Και τι φθηνό πραγματάκι ψωνίσαμε εκεί μέσα. Ένα μαγιό, δεν είχα μαγιό. Το περσινό μου είχε εξασπρίσει, μου ξεχύλωσε. Όλη αυτή η πακετάρα ένα μαγιό, βρε Αμαλία. Τι λουτίστες, έχει κάτι σορουχάκια γενικώς. Και μας φύγαν τα λεφτάκια, κατά τα άλλα ψωνίζαμε τσάμπα. Ένα μην εκμεταλλευτεί τις εκτόσεις. Βρε, εμείς εκμεταλλευτήκαμε τις εκτόσεις ή εκτόσεις εκμεταλλευτήκαν εμάς. Η οικονομία σου έκανα, βρε χάριστε, τι πήραμε. Άντε πια με ταράζει. Βλέσε και τούλα με διάξει μπλουζίτες. Ένα είπας μια καλή με τα τραπεζομάτι, λέμε διάξεις, τι πήραμε. Για σας. Για μας, για ποιον. Ναι, αλλά όταν μου ζήταγες λεφτά, αλλιώς μου τα έλεγες. Μου έλεγες ότι εσύ θα πάρεις ένα ζευγαράκι παπουτσάκι, ένα τζινάκι μικρή και όλα τα άλλα θα τα τσοδέψεις για μένα. Πάψε, βρε, πάψε. Πήρα και σε σένα αγόραζα. Έτσι δεν σ' άφηνα. Μου αγόρασες. Μια ολοκένουργια λωμέταξη πανάκριβη. Ρόμπα. Γραβάτα, βρε. Ορίστε. Μαύρη. Κατά μαύρη. Τι να την κάνω τη μαύρη γραβάτα, βρε Αμαλία μου. Για να πηγαίνεις στις κηδείες, βρε χάριστε, είχες μαύρη γραβάτα. Δεν είχες. Άντε ρε Φίβο, άντε, 10 ώρες κάνεις για ένα καφέ. Άσε με, σήμερα έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχει, σου είναι το χαρτί της αφορίας. Όχι, μου ήρθαν δύο ξαδέλφους από το χωριό και πρέπει να τις βγάλω έξω. Απόκριες βλέπεις.
Και πού το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι πως δεν έχω μία. Και αυτές θέλουν μπουζούκια. Γιατί είχαν και στο χωριό τους μπουζούκια. Αλλά και μπουζούκια έχουν και ουίσκι πίνουν και πιάτα σπάνε και γαρδένιες πετάνε. Γέμισε ο κάμπος και το βουνό σκυλάδικο. Και στα πανηγύρια με σκυλοτράγουδα γλεντάνε τώρα. Πάει παλιά παραδοσιακή μουσική που ήξερε. Καλά, πόσους κατοίκους έχει ένα χωριό για να μπορεί να συντηρεί ένα τέτοιο κέντρο? Έτσι, δεν είναι για ένα χωριό. Πάνε και στείλουν το σκυλάδικο στο κέντρο του κάμπου και μαζεύουν όλα τα χωριά τα γύρω-γύρω και πηγαίνουν είτε με τρακτέρ ή με οτιδήποτε άλλο γεωργικό μηχάνημα και διαλέγουν ή σκυλάδικο ή δισκοτέκ. Δηλαδή ή καψουροτράγουδα ή λαμπάντα. Γι' αυτό σου λέω. Άσε. Δεν βγαίνουν, άσε. Ελένη, μήπως ξέρεις πόσο έχει το double dot, το πιο φτηνό? Ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Άσε με ρε Φίβο, έχω δουλειά, δεν βλέπεις. Κάτσε, μη μας επιτίθεσαι, μια ερώτηση κάναμε. Έχεις νευρά? Δεν έχεις? Εξαρτάται. Από τι εξαρτάται? Από σένα. Κανένας άνθρωπος, Φίβο μου, δεν έχει νεύρα έτσι από μόνος του, δεν το τραβάει η ψυχή του. Προχώρα, πες την να πεις και θα δούμε πώς θα αντιδράσει το νευρικό μου σύστημα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Το νευρικό μου σύστημα. Όχι. Πόσο έχει το double dot? Συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό είναι το πρόβλημά σου? Ναι, γιατί? Σοβαρότερο πρόβλημα, αγόρι μου, δεν βρήκες να ασχοληθείς? Άκουσε, ήρθαν δυο ξαδέλφες μου από το χωριό και πρέπει να τις βγάλω έξω. Απόκριες έχουμε. Ωραία, βγάλτες. Εγώ τι σου φταίω τώρα κι άσε με απασχολείς. Πώς να τις βγάλω? Όλα τα κέντρα σήμερα έχουν double dot. Έμαθε και ο Φίβος τώρα το double dot. Ωραία, δεν το ήξερα. Ποιος το ήξερε? Στα χωριά μας δεν είχαμε. Εδώ τα μάθαμε. Ασφαλώς να το κάνουν στα χωριά του double dot, Φίβο, να το βάλουν στα πανηγύρια. Μα γι' αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Τέλος πάντων, δεν μου λες, μήπως εσύ ξέρεις τρία άτομα, δηλαδή πόσο θέλω? Το λίγο-λίγο. Λοιπόν, κάτσε, τρία άτομα, πες. 10.000 το άτομο οπωσδήποτε, 3-10, 30, 30 χώρια το κρασί. Τι, έχει και κρασί? Ασφαλώς έχει και κρασί, Φίβο. Άμα είναι να φάτε μόνο, πηγαίνετε στο φαστφουντάδικο να φάτε. Στο κέντρο γι' αυτό πας. Άμα δεν να πιεις, να φτιαχτείς, να κάνεις κέφι. Στο δεκάρικο μέσα δεν είναι και το κρασί? Όχι, αγόρι μου, όχι. Εκεί είναι που σου τη φέρνουν. Το ποτόν έξτρα. Α, δεν βγαίνουμε. Κάτσε, κάτσε. Συγγνώμη, οι ξαδέρφες δεν έχουν να τσοντάρουνε? Δεν γίνεται τώρα. Εγώ είμαι ο καβαλιέρος. Και σου περισσεύουνε, τρομάρα σου. Γι' αυτό σου λέω, δεν μου περισσεύουνε. Ωραία, τότε ή δεν θα κάνεις τον καβαλιέρο ή θα πεις στις ντάμες να βάλουν το χεράκι στην τσάντα να πληρώσουν το μερτικό τους. Ίσα δικαιώματα θέλουν οι γυναίκες. Αυτή είναι η ισότητα. Τώρα δεν γίνεται να τις αφήσω να πληρώσουν. Εγώ τις φιλοξενώ. Όποιος δεν έχει λεφτά, Φίβο μου, δεν φιλοξενεί. Και για στάσου ρε. Για στάσου ρε. Γιατί πρέπει να πάτε στο κέντρο να χαλάσετε του κόσμου τα λεφτά? Καθίστε στο σπίτι σας, ανοίχτε ένα μπουκάλι κρασί, φτιάχτε δύο αυγαμάτια, πάρτε κανένα λουκάνικο, κάντε ένα σαγανάκι, άντε και καλή σας όρεξη. Μάθαμε τώρα τα tablet dot και τα tablet dot. Το γλέντι το πραγματικό στο έχω πει 100 φορές. Μόνο στο σπίτι γίνεται. Και όταν λέμε σπίτι δεν εννοούμε τις πολυκατοικίες, τα παλιά τα σπίτια εννοούμε. Στις παλιές πολυκατοικίες υπάρχουν ευρύχωρα διαμερίσματα. Ναι, μπορεί να είναι ευρύχωρα τα διαμερίσματα, αλλά έτσι και χορεύει κάποιος τσάμικος στο ρετυρέ, ταρακουνιέται όλη η πολυκατοικία μέχρι το υπόγειο, λες και έχει γίνει σεισμός. Άσε. Και πού να βρούμε τώρα το παλιό σπίτι, ρε Χαρούλα? Τα γκρεμίσαν όλα και τα κάναν πολυκατοικίες. Τα φαγεία την παροχή, δυστυχώς. Πάλι καλά να λες, σώσαμε την Ακρόπολη. Το σκέφτεσαι να είχαν δώσει και την Ακρόπολη αντιπαροχή? Ναι, ναι. Τι γίνεται εδώ, δεν βλέπω δραστηριότητες. Ας τις δραστηριότητες, εδώ έχουμε προβλήματα. Τι προβλήματα έχουμε? Ο Φίβος θέλει να μάθει πως έχει το double dot στα κέντρα. Μην κοιτάς λόγο να πουλήσει κανέναν καφέ, να οικονομήσει κανένα φράγκο, παρά μου θέλει και κέντρα. Γιατί το λες αυτό, Κατερίνα? Απόκριση έχουμε. Να μην πάμε κάπου. Σε αυτό έχει δίκιο. Αν δεν γλεντήσουμε τώρα που είμαστε νέοι άνθρωποι, πότε θα γλεντήσουμε? Όταν φτάσουμε στην ηλικία σας. Ποια ηλικία μας, ρε? Ξέρεις πόσο χρονό είμαι και λες ηλικία μας? Βρε, εγώ είμαι πιο μικρή από σένα. Εσύ είσαι γεννημένος γέρος και εγώ είμαι γεννημένη αιώνιο κοριτσάκι. Και για να στα αποδείξω. Μην κάνεις έτσι, ρε. Έλα, χορέψουμε να δούμε ποιος χορεύει καλύτερα. Κατερίνα, Κατερίνα, μην επιμένει. Γιατί να μην επιμένω? Είναι εκείνο το αρθρητικούλι που μου έλεγες? Τι είπα, να δεν σου έλεγα? Και για να σας αποδείξω ότι η Κατερίνα σας βάζει όλους κάτω στο χορό και στην αντοχή. Πάρτι! Θα κάνουμε πάρτι! Μπράβο, Κατερίνα μου! Πολύ ωραία ιδέα! Θα κάνουμε πάρτι εδώ μέσα. Θα βάλουμε τα γραφεία στην άκρη και θα το κάψουμε. Τα έξοδα δικά μου. Όχι, ρε φενέ! Α, όχι, σε παρακαλώ, μην μου στερείς αυτή τη χαρά. Άντε, ψηλέ. Τι? Άντε, τις βόλεψες πάλι τις ξαδέρφες. Ρε, ψηλέ. Τι? Μπας και είναι εγκόμενες, ρε. Δύο ρε, Χαρούλα. Α, ναι, σωστά. Εδώ μία και δεν μπορείς να τη φέρεις βόλτα. Δεν είναι απαραίτητο. Γεια σου, να! Κάνε, παιδί μου, γρήγορα, η Ελένη περιμένει. Τάρι, πού πήγε η μάσκα μου? Ναι, έχεις δίκιο, αργήσαμε. Τηλεφώνησε έτσι να κατέβει.
έτσι. Τι πω είμαι έτσι. Δεν σ' αρέσει αυτό που φοράω. Ωραίο είναι, αλλά για πού ετοιμάστηκες? Τι θα πει για πού ετοιμάστηκα? Τα παιδιά δεν έχουν πάρει στο γραφείο αποκριάτικο. Τα παιδιά, εσύ παιδί είσαι? Δεν είμαι παιδί, αλλά είμαι προσκαλεσμένη. Ποιος σε προσκάλεσε? Εσένα σε προσκάλεσαν? Και βέβαια με προσκάλεσαν. Λόγω Ελένης, αφού είμαι ο δεσμός της. Ο δεσμός δεν έχει μάνα? Τι θέλεις τώρα, κυρία Θάλη, αφού τα είπαμε το πρωί? Το πρωί είπαμε ότι θα έπαιρνε στην Ελένη και θα πηγαίνετε σε ένα κέντρο. Ας πούμε ότι αυτό είναι σωστό. Εδώ όμως είναι πάρτι. Είναι όλοι γνωστοί. Γιατί να μην έρθω κι εγώ? Γιατί στο ξαναλέω ότι το πάρτι είναι νεανικό. Δεν μου λες. Η κυρία Ζαχαροπούλου θα είναι? Φυσικά θα είναι, αφού αυτή πληρώνει. Μάλιστα. Η Κατερίνα θα είναι? Και βέβαια θα είναι, αφού εργάζεται εκεί. Τότε τι μου λες, νεανικό? Ούτε η κυρία Ζαχαροπούλου, ούτε η κυρία Κατερίνα είναι αυγά της ημέρας. Μανούλα μου γλυκιά, άντε στην Ιβόνη να παίξεις καμιά μπυρίμπα. Άντε στην Ιβόνη. Πώς είμαι, πώς είμαι? Για την ηλικία σου, θαύμα. Ποια ηλικία, μωρέ, λησάξατε όλοι με την ηλικία μου. Ξέρεις πόσο χρονό είμαι? Όσο είναι η καρδιά μου, και η καρδιά μου ακόμα είναι παιδούλα. Από αύριο λέω να σε πηγαίνω και στις Κούνιες. Τα λες αυτά γιατί ζηλεύεις, γιατί εσύ γέρασες πριν τη ώρα σου. Τέλος πάντων, μην φαγωνόμαστε τώρα. Φώναξε γιαγιά σου να τη χαιρετήσουμε. Γιαγιάκα, φεύγουμε. Έρχομαι, έρχομαι. Να είμαι κι εγώ. Πώς είσαι έτσι? Πώς είμαι? Γιατί φυσάς τα δάχτυλά σου, τα άκαψες? Όχι καλέ, τα άβαψα και τα φυσάω να στεγνώσουν. Πού τα βρήκες αυτά τα βρακή και τα κοτσάρισες? Γιατί είναι της μόδας. Σήμερα όλες οι κυρίες τέτοια φοράνε. Ξέρεις πως είσαι, σαν Ιαπωνέζος, έτοιμος να κάνεις χαρακίρι. Καλά κάνω. Στο κάτω-κάτω απόκριση είναι. Ό,τι θέλω θα φορέσω. Α, πες μου έτσι να το καταλάβω ότι ντύθηκες μασκαράς. Άντε, άντε. Πάμε, πάμε. Μπρος. Πού πάμε? Στο πάρτι, καλέ. Δεν είναι σήμερα στο γραφείο ένα πάρτι? Ναι, αλλά γίνεται το πάρτι για τους υπαλλήλους, μαμά. Τότε γιατί τηλεφώνησες του Χρήστου? Γιατί ο Χρήστος είναι ο καβαλιέρος μου. Και εγώ είμαι η μάνα σου. Μαμά, δεν κάνει να έρθεις. Γιατί η Ξινή θα έρθει όμως, έτσι? Κανένας δεν θα έρθει στο πάρτι. Μόνο την Ειρήνη θα πάρω γιατί είναι μικρή. Ωραία. Θα ντυθώ κι εγώ μπεμπέκα και θα έρθω. Μαμά, σοβαρέψου. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, το δεν με χωράει λίγη συζήτηση. Δεν χωράει καμία συζήτηση. Προχώρεση, πάμε. Έλα, φορά το παλτό σου. Πάρ' και την τσάντα σου να τελειώνουμε. Έλα. Καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ πάω να ετοιμαστώ σιγά σιγά. Πού είναι η μητέρα σου? Πήγε στο κομμωτήριο. Τι να κάνεις στο κομμωτήριο? Έτσι μου είπες το τηλέφωνο. Αντιπρός, πάμε, αργήσαμε. Πού να πάμε? Πού αλλού, στο πάρτι. Και στο μαγαζί ποιος θα μείνει? Θα το κλείσουμε. Τρελάθηκε στα Μαρία, διανυκτερεύει απόψε το μαγαζί. Μείνε, εσύ, θα πάω εγώ με την κοκό στο πάρτι. Αποκλείεται. Το πάρτι το κάνει Ζαχαροπούλου για τα παιδιά της δουλειάς. Ποια παιδιά? Πού τα είδες στα παιδιά εκεί μέσα? Όχι, γιατί αν εννοείς παιδί την Κατερίνα, εγώ να πάω να ξαναγραφτώ σαν υπηαγωγείο. Δεν με καταλαβαίνει αυτή η γυναίκα. Έχει δίκιο ο θείος. Κάποιος πρέπει να μείνει εδώ. Πηγαίνετε εσείς και θα κάτσω εγώ εδώ. Όχι, κορίτσι μου, εσύ θα έρθεις που είσαι παιδί. Ας γίνει και έτσι. Καλά, δώστε φυλάκια στα ανήλικα εκεί μέσα και περίμενε μια στιγμή να σου δώσω Pampers και Babylino. Θα τα χρειαστείτε. Έλα, έλα, άσε ναι, τα αστεία μου. Ναι, όχι, Pampers για την κυρία Ζαχαροπούλου και Babylino για την Κατερίνα. Θέλετε, ναι. Πρώτα-πρώτα, καλές απόκριες. Και τώρα, αν θέλετε, παρακαλώ, περάστε όλοι από τον πάγκο. Παρεξηγήσατε, παρεξηγήσατε. Λοιπόν, επειδή ξέραμε καλά ότι κανένας σας δεν θα έρθει μασκαρεμένος, φροντίσαμε εμείς γι' αυτό. Λοιπόν, περάστε από κύριο εκεί τον πάγκο, αυτός είναι ο πάγκος που έλεγα. Πάρτε όλοι μάσκες και κοτιγιόν. Γρήγορα όλοι τα κοτιγιόν. Καλά, καλά, τι μικρή, ε! Α, δεν θέλω, θέλω!
και την κοπέλα σε θέλει. Η κοπέλα δεν είναι χορεύση μόνη της καθότι ανήλικη. Αμαλία! Αμαλίτσα όμως σήμερα καθότι ανήλικη. Έπρεπε να αλλάξω στολή. Ελάτε, είστε καταπληκτικοί, πάμε. Είμαι! Για βγάλε μάσκα τώρα να δούμε ομορφιές! Μάσκα!